Καλησπέρα στα φιλαράκια, Νίκος Κόρσολ Χάντερ εδώ και σήμερα έχουμε ένα νέο retro review, καθώς είχα καιρό να κάνω ένα τέτοιο επεισόδιο. Η αλήθεια είναι ότι πάλι θα είναι για Atari Jaguar, όπως ήταν και το τελευταίο που ήταν πέρσι τον Αύγουστο και ήταν για το Kasumi Ninja του ίδιου μηχανήματος. Η αλήθεια είναι τώρα πώς έφτασα να κάνω εγώ αυτό το επεισόδιο σήμερα. Λοιπόν, το τελευταίο διάστημα έτσι έχω σταματήσει λίγο Sega Mega Drive αγορές και εντάξει, βασικά ποτέ δεν έχω σταματήσει, κάτι δεν κάνω focus ποτέ σε κανένα μηχάνημα, πιο πολύ θέλω Sega Mega Drive, αλλά άμα μου γυαλίσει κάτι, δηλαδή τα Χριστούγεννα με το επεισόδιο το NES μου είχε γυαλίσει να πάρω και 3-4 τίτλους για NES, αλλά πάντα θέλω να παίρνω έτσι κάποια παιχνιδάκια για το Atari Jaguar, καθώς το θεωρώ ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο μηχάνημα και γι' αυτό σας έχω μιλήσει ήδη σε ένα vlog μου πριν από περίπου 2 χρόνια πλέον ή ένα χρόνο καλύτερα, λάθος, για τις εμπειρίες μου του Atari Jaguar. Δεν θέλω να σταθώ εκεί, όσοι θέλετε να μάθετε κάτι παραπάνω και δεν έχετε δει αυτό το επεισόδιο μπορείτε να τρέξετε πίσω να το δείτε σε εκείνο το vlogάκι, το οποίο έχει πολλές ενδιαφέρουσες πληροφορίες για να μάθετε. Παρ' όλα αυτά, πρόσφατα θα είχατε δει ότι είχα αποκτήσει το Alien vs Predator για το Atari Jaguar, το είχα αποστάρει στα social media του καναλιού και είχα πει ότι θέλω να κάνω ένα retro review εκεί σύντομα. Θα έπρεπε να κάνω αυτό κανονικά, καθώς θεωρείται και το καλύτερο παιχνίδι του μηχανήματος, αλλά αυτή τη βδομάδα που είχα άδεια, πέρα από τη δουλειά που έκανα με τα περιοδικά του Game Pro, που τα ανέβασα όλα τα εξώφυλλα στο site, το Console Hunter. Πιστεύω να το έχετε δει όλοι μαζί με ένα blog και tutorial μου και κάποιες έτσι χρήσιμες πληροφορίες, ένα background story για το αγαπημένο μας περιοδικό, το Game Pro. Όσοι δεν το έχετε δει, σας βάζω pinned το link να το δείτε, να το χαζέψετε και περιμένω και τα σχολιά για αυτή την πρωτοβολία μου. Αυτή τη βδομάδα λοιπόν έλεγα να κάτσω λίγο να ξεκουραστώ, να μην κάνω επεισόδιο γιατί έκανα όλη αυτή τη δουλειά με το περιοδικό και το site, αλλά είπα τελικά να κάνω ένα επεισοδιάκι γρήγορο. Γιατί πήρα ένα μεγάλο ερέθισμα από ένα παιχνίδι που παίζω αυτή την εβδομάδα στο Xbox μου μέσω του Game Pass, το οποίο είναι το Wolfenstein, το Old Blood. Τι γίνεται τώρα? Στη νέα σειρά που έχει βγει το 2014, που είχε βγει το Wolfenstein The New Order, το Old Blood, μετά βγήκε το New Colossus, μετά βγήκε το Young Blood και τώρα έχει βγει ένα τελευταίο Cyber Pilot, κάπως έτσι που λέγεται. Εγώ από αυτά τα παιχνίδια, παιδιά, δεν οφείλω να σας πω ότι δεν έχω παίξει κανένα παιχνίδι, παρότι ήμουν fan των Wolfenstein παιχνιδιών. Τώρα στο Game Pass παίζω το Old Blood και όχι το New Order. Γιατί? Γιατί το Old Blood έχει στοιχεία βασισμένα από το πρωτότυπο παιχνίδι. Τι γίνεται τώρα? Το πρωτότυπο παιχνίδι λοιπόν, και για όσους δεν γνωρίζουν, το πρώτο shooter, first person shooter ή αλλιώς corridor shooter, γιατί εκείνη την περίοδο ήταν έτσι πιο πολύ κλειστοφοβικά εκείνα τα πρώτα shooters, δεν ήταν το Doom, αλλά ήταν το Wolfenstein 3D, το οποίο ήταν της ίδιας εταιρείας, με δημιουργούς εννοείται της ID Interactive, του John Romero και του John Carmack. Το Wolfenstein 3D ήξερα και εγώ ότι ήταν το πρώτο από την παλιά εποχή, ας πούμε, που διάβαζα και τα περιοδικά και ήξερα ότι συνέβαινε αυτό, ότι δηλαδή δεν ήταν πρώτο το Doom, αλλά πριν από το Wolfenstein 3D είχε βγει πάλι κάποια παιχνίδια της ίδιας σειράς, Wolfenstein, το 1982 και το 1986, αλλά μιλάμε, ήταν τότε για τα πολύ high-micros συστήματα παλιά της εποχής και τα παιχνίδια δεν είχαν καμία σχέση με εκείνο το release που έγινε το 1992. Το 1992 λοιπόν έγινε η πρώτη απόπειρα για ένα βασισμένο με ψευτο 3D σε DOS σύστημα παιχνίδι, το Wolfenstein 3D, το οποίο λανσαρίστηκε σε DOS και τα λοιπά και έγινε port σε πάρα πολλά μηχανήματα. Εγώ τώρα θέλω να κάνω έτσι και μαζί με αυτή την παρουσίαση να σας δώσω και κάποιες αναμνήσεις, γιατί ξέρω ότι αρκετοί από εσάς σας αρέσει να ακούτε
να αναπολύω το παρελθόν και τις προσωπικές μου εμπειρίες. Θεωρώ ότι είμαι από τους τυχερούς που έπαιξαν τότε το Wolfenstein 3D και συγκεκριμένα το είχα παίξει το 486 συμβατό ενός μαθητή μου πρώτη γυμνασίου το 1994. Το παιχνίδι βέβαια βγήκε το 1992. Εγώ λοιπόν το είδα το 1994 σε δισκέτες, παρακαλώ, 3,5 ίντσων και νομίζω ότι πρέπει να ήταν τουλάχιστον 4 δισκέτες. Δηλαδή κάποια levels ήταν στην πρώτη δισκέτα, στη δεύτερη, στη τρίτη και ούτω καθεξής. Με είχε συνεπάρει εκείνο το παιχνίδι γιατί ήταν κάτι τελείως διαφορετικό, ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Δεν είχαμε δει ποτέ ξανά κάτι τέτοιο εμείς οι πιτσιρικάδες ή οι έφηβοι της εποχής. Βέβαια το θεματικό του είναι σχετικά με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο για όσους δεν γνωρίζετε και συγκεκριμένα κατά των Ναζί και του Τρίτου Ράιχ, της τρελίτσας του κυρίου Αδόλφου. Λοιπόν, νιώθω λοιπόν τυχερός που έπαιξα εκείνο το παιχνίδι τότε και έκανε εννοείται μια πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Μέχρι το 1993 είχε πουλήσει περίπου 300.000 κόπιες. Αν θυμάμαι καλά βγήκε 5 Μαΐου το 1992 και ήταν μια μεγάλη επιτυχία λοιπόν λόγω αυτού. Μετά βγήκε το Doom ένα χρόνο μετά, σαν πιο εξελιγμένο, σαν σε άλλο setup θεματικά στημένο, στον Άρη, στο διάστημα λοιπόν. Και αυτή η σειρά λοιπόν έβαλε τα θεμέλια, έβαλε τις αρχές για παιχνίδια first person shooters που παίζουμε τώρα και με ένα πολύ τελευταίο και δυνατό, ας πούμε, το Doom Eternal της ίδιας εταιρείας. Το Wolfenstein 3D λοιπόν έχει να κάνει με έναν κρυφό κατάσκοπο των Αμερικανών, τον William J. B.J. Blazkowicz, ο οποίος είναι πολωνικής καταγωγής και κοινός Εβραίος. Τι πιο ηρωνία ένας Εβραίος να μπει να αποδεκατήσει όλο το Τρίτο Ράιχ στο παιχνίδι. Ο William είναι ουσιαστικά one man army, καλεί να εξοντώσει οτιδήποτε φοράει τη στολή των SS, διάφορα πειράματα επάνω σε νεκροζώντανους, διάφορους απλούς στρατιώτες μέχρι και τον ίδιο τον Χίτλερ και ειδικά υβρίδια και super final bosses, ας πούμε, που υπάρχουν στο παιχνίδι. Ο William λοιπόν παίρνει το ρόλο σαν background story λοιπόν από τον πρόεδρο των Αμερικανών να κάνει infiltrate, να βρεθεί λοιπόν στο κάστρο Wolfenstein, το οποίο είναι ένα μεσαιωνικό κάστρο κάπου στη Βαβαρία και εκεί γίνονται διάφορα πειράματα και υπάρχουν και φυλακές για πολιτικούς κρατούμενους και τα λοιπά και είναι και ανάκτορο αναψυχής του Χίτλερ. Όπως ήταν και στην πραγματικότητα το Ingles Nest στις Αυστριακές Άλπεις για όσους γνωρίζουν. Παρ' όλα αυτά λοιπόν το παιχνίδι το συγκεκριμένο το αρχικό αποτελούταν από 10 επίπεδα και υπήρχαν πολλά sub-levels κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού μέχρι να το τερματίσετε. Υπήρχε έτσι μια όχι τόσο πολύ, ας το πούμε, για τα μάτια μας πόρωση εμφανισιακή, γιατί ήταν πολύ πρωτόγνωρα όλα αυτά, δηλαδή τα γραφικά είναι πολύ συγκεκριμένα και το ταβάνι και το πάτωμα έχουν σχεδόν πάντα το ίδιο ύψος, δηλαδή υπάρχουν fixed positions, υπάρχουν στάνταρ γραφικά στους τοίχους, είναι θεματικά 4 με 5 ας πούμε graphic designs ή τα πετσαρίες και γενικά δεν μπορείτε να δείτε μεγάλη πληθώρα γραφικών. Παρότι το παιχνίδι είναι 3D, οι παίκτες και τα αντικείμενα είναι βασισμένα σε 2D τεχνολογία και υπάρχει και αυτό το περίεργο scale rotating όταν πηγαίνετε από δίπλα τους από κάποιες γωνίες και τα βλέπετε σαν να σας κοιτάνε και να σας ακολουθούν. Αυτό επίσης υπάρχει και στο Doom και λένε χαρακτηριστικά ή έτσι περιπεκτικά ότι είναι μια τεχνολογία 2,5D. Κάτι που πλησιάζει το 3D. Λοιπόν, για να μην ξεφεύγω, το παιχνίδι λοιπόν αυτό έγινε port και σε πολλά άλλα μηχανήματα. Όχι τόσο πολλά βέβαια. Έγινε στο Super Nintendo, έγινε στο Atari Jaguar, έγινε στο Panasonic 3DO FZ1 και έγινε και στο Game Boy Advance. Βέβαια, αυτό που θα παρουσιάσω σήμερα είναι η καλύτερη έκδοση. Πολλοί λένε ότι είναι η ποιοτικότερη έκδοση, καλύτερη και από το PC. Εγώ έχω τύχει να παίξω την έκδοση για το Super Nintendo, η οποία αλήθεια δεν μου άρεσε καθόλου και έχω δει απλά στο YouTube κάποια gameplay στις 3DO της έκδοσης. Παρότι έχω 3DO και μπορεί να παίξει αντιγραφές, δεν έχω ακόμα κάτσει να σταθώ, να κατεβάσω και να έχω και εκεί μια πιο εμπεριστατωμένη άποψη για την έκδοση του 3DO. Μπορεί να το κάνω όμως μετά από αυτό το επεισόδιο.
Παρ' όλα αυτά λοιπόν, η έκδοση του Jaguar είναι η αρτιότερη, έχει πάρα πολλές εναλλαγές, έχει πολλές βελτιώσεις, έχει, κρατάει αμύωτο ένα καρέ εικόνας, δεν πέφτει καθόλου, δεν υπάρχει καθόλου απώλεια στο frame rate. Έχουν μπει νέα δύο καινούργια όπλα, τα οποία δεν υπήρχαν στο πρωτότυπο παιχνίδι, το οποίο είναι το φλογοβόλο και ο εκτοξευτής πυράβλων, που ο εκτοξευτής πυράβλων ειδικά μοιάζει σαν να έχει βγει κατευθείαν από τον Doom. Θα το δείτε και στις εικόνες. Επίσης, να συμπληρώσω ότι αυτό το παιχνίδι έκανε μόνο έναν μήνα για να βγει το port για την έκδοση που βλέπετε, του Atari Jaguar, και παρόλα αυτά, τότε, σαν μικρός λοιπόν, ήθελα κι εγώ να έχω αυτόν εδώ το κατάλογο, τον οποίο τον απέκτησα πρόσφατα, και είναι ένας πάρα πολύ σπάνιος κατάλογος, τον πήρα σε νιου, είναι δηλαδή πολύ δύσκολο έβριμα αυτό, είναι σε ολοκαίνουργια κατάσταση. Αυτό έχει τις λύσεις για τα περισσότερα παιχνίδια του Jaguar στην εκκίνηση. Πριν φτάσουμε στο gameplay, να σας κάνω και μια παραπάνω ανάμνηση. Καταρχήν, αυτό το παιχνίδι βγήκε το 1994 για το Atari Jaguar. Έτσι, βγήκε ένα χρόνο μετά την κυκλοφορία του και μόλις λοιπόν ένα μήνα μόνο για να γίνει port σε αυτό το μηχάνημα. Εγώ βέβαια δεν το έπαιξα το 1994. Το 1994, όπως και πάρα πολύ και αργότερα μεταγενέστερα από μένα, το παίξαμε στα συμβατά PC εκείνης εποχής. Εγώ το παιχνίδι αυτό λοιπόν, που το έχω από τότε παιδιά, το αγόρασα συγκεκριμένα το 1997, την ίδια μέρα Χριστούγεννα του 97, παραμονή Χριστουγέννων εκείνες τις μέρες, που είχα αγοράσει με τον πατέρα μου το Jaguar από το Έθνος. Από τα κουπόνια, όπως σας έχω πει και στο vlog, όσοι δεν έχετε δει, καλό είναι να δείτε έτσι για να μάθετε κάποια πράγματα για τον Jaguar στην Ελλάδα. Την ίδια μέρα λοιπόν, παίρνω και κάποια χρήματα για τα Χριστούγεννα δώρο του συγχωρεμένου μου τον παππού τον Νίκο και κατεβαίνω σφαίρα με το λεωφορείο και φεύγω παιδιά στο κέντρο της Αθήνας, στη Χαλκοκονδύλη και στο αγαπημένο μου software center εκείνη την εποχή που είχε 4-5 παιχνίδια. Να σας πω την αλήθεια ότι εγώ πήγαινα πάντα για να βρω το Alien vs Predator, αλλά όπως είχα ξαναπεί δεν το είχα πετύχει ποτέ και φιγουράριζε στα ράφια εκείνης της εποχής, ίσως να τα είχαν πάρει, ίσως να μην υπήρχαν πάρα πολλά. Υπήρχε το Wolfenstein 3D, το Kasumi Ninja, το Sensible Soccer και το Rayman. Και εγώ λοιπόν από όλα αυτά πρώτα διάλεξα το Wolfenstein 3D. Τώρα βέβαια χτυπάω το κεφάλι μου, γιατί το Rayman για να το αγοράσω για Atari Jaguar θέλω περίπου 300 με 400 ευρώ. Ενώ το Wolfenstein 3D το βρίσκεται με 50-60 ευρώ. Anyway, δεν το μετάνιωσα. Όταν λοιπόν πήρα αυτό το παιχνίδι, ήξερα ότι έπαιρνα ένα παλιό παιχνίδι. Το 97 ο διακαής μου πόθος ήταν να αγοράσω ένα PlayStation ή ένα Sega Saturn και παρόλα αυτά βολεύτηκα με το Jaguar. Τα 64 bits σε καμία περίπτωση δεν ήταν για αυτό το παιχνίδι ή για τα περισσότερα του μηχανήματος. Και όταν εγώ αγόρασα λοιπόν το Wolfenstein, το αγόρασα γιατί είπα μέσα μου ότι ώρα να δεις πως είναι αυτό το παιχνίδι που έπαιζες έτσι λίγο στα πεταχτά τότε στο γυμνάσιο. Το 97 ήμουνα πρώτη λυκείου, το είχα δει πρώτη γυμνασίου, οπότε θεώρησα ότι το Wolfenstein για τον Jaguar, είδα από πίσω λίγο κάποιες ωραίες εικόνες, είπα εντάξει, δεν πειράζει. Θυμάμαι και τη τιμή του, η οποία ήταν 12.900 και δεν ήταν καθόλου χαμηλή για ένα μηχάνημα που είχε σταματήσει να υποστηρίζεται από την ελληνική αντιπροσωπεία της Atari. Ήταν υπερκτιμημένη η τιμή του και τέλος πάντων, όπως και να έχει, το πήρα, έπαιξα με αυτό το παιχνίδι. Σίγουρα όταν έβλεπα φίλους μου στο PlayStation 1 και στο Saturn να παίζουν το Final Doom ή το Exhumed ή το Disruptor ή κάποια άλλα παιχνίδια που τώρα δεν μου έρχεται το όνομα, τα ξεχνάω έτσι, που ήταν πρώτου προσώπου για το PlayStation 1 ή το Saturn, πραγματικά ζήλευα και ένιωθα μειονεκτικά που εγώ έπαιζα ένα πολύ παλιό παιχνίδι. Όπως είπαμε λοιπόν, ήταν ένα παιχνίδι βασισμένο στο 1992 και το 97 εγώ το έπαιζα, ενώ είχαν βγει ήδη και παιχνίδια όπως και το Duke Nukem 3D, δηλαδή είχαν βγει παιχνιδάρες τότε και ένιωθα λίγο περίεργα. Εντάξει. Αναμνήσεις βέβαια μιας άλλης εποχής. Εν τέλει λοιπόν εγώ αυτό το παιχνίδι έπαιξα αρκετά μαζί του, το τερμάτισα. Τότε δεν είχα και τους κωδικούς, δεν θυμάμαι να έχω για κάποιο περιοδικό που να έχει τις λύσεις, τους χάρτες κτλ. Τώρα θα σας κάνω ένα γρήγορο πέρασμα να δείτε πώς είναι αυτό το καταπληκτικό βιβλίο το οποίο έχω αγοράσει πρόσφατα, που δείχνει όλους τους χάρτες. Εν τέλει αυτό το παιχνίδι εγώ έπαιξα μαζί του, είχε και save future κάθε level, πολύ ωραία επιλογή και μην ξεχνάμε και το εντυπωσιακό και ογκώδες
controller pad του Jaguar μαζί με τα outlays που μπορούσαμε να βάλουμε σε κάθε παιχνίδι και μας έδειχνε τη λειτουργία του κάθε πλήκτρου για το συγκεκριμένο game που παίζαμε. Εν τέλει λοιπόν, το παιχνίδι αυτό με απασχόλησε εκείνα τα Χριστούγεννα στις διακοπές από το σχολείο, το τερμάτισα και πιστέψτε με, ένιωθα και μια ευχαρίστηση όταν σκότωνα και αποδεκάτιζα το τρίτο Reich που βρισκόταν μπαρουτιασμένο και εκεί μέσα, ας πούμε, εγκλωβισμένο στο Wolfenstein κάστρο, γιατί κακά τα ψέματα οφείλουμε να πούμε ότι αυτό που συνέβη τότε είναι νομίζω το μελανότερο σημείο της παγκόσμιας αρχαίας και σύγχρονης ιστορίας μας, το τρίτο Reich. Οπότε σου βγάζει και μια ευχαρίστηση να παίζεις Wolfenstein και να σκοτώνεις Ναζίς και SS. Παρόλα αυτά, να πω ότι το συγκεκριμένο παιχνίδι δεν μπόρεσε ποτέ να εισαχθεί στη Γερμανία, δεν επιτράπηκε η κυκλοφορία του, η πώλησή του και εν τέλει είναι ο μπαμπάς των first person shooters. Όπως είπα και πριν, νιώθω πολύ περήφανος που έχω παίξει αυτό το παιχνίδι τότε και παίζω ακόμα μετά από τόσα χρόνια μέχρι τώρα σύγχρονα παιχνίδια όπως προείπα και το Doom Eternal και τα λοιπά ή το New Blood και το Colossus, γιατί νιώθω ότι έχω σφυριλατηθεί σε αυτή τη γενιά video games από την αρχή τους, την εξέλιξή τους μέχρι τώρα. Κλείνοντας αυτό και πριν πάμε μέσα για gameplay, να πω ότι το 2001 είχε βγει το δεύτερο μέρος, η συνέχειά του, το οποίο ήταν το Return to Castle Wolfenstein, που έδειχνε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία και θυμάμαι τότε το έπαιζα στο PC μου με τη Voodoo επάνω την 5.500 την κάρτα γραφικών που μόλις είχα πάρει, την οποία την διατηρώ ακόμα σωσμένη χωρίς το κουτί της όμως, και έπαιζα ας πούμε σε OpenGL αυτά τα απίστευτα γραφικά που δηλαδή από το παιχνίδι του 92 βλέπεις ένα παιχνίδι του 2001 που ήταν πολύ πορωτικό, πολύ διαφορετικό. Είχα περάσει πάρα πολύ καλά με το Return to Castle Wolfenstein και το οποίο, να πω την αλήθεια, επειδή το είχα σαφώς σε κόπια στο PC, μετά από αυτό το επεισόδιο τώρα μου είχε δημιουργηθεί λίγο και η ιδέα να το αγοράσω για το Xbox One ή για το PS2. Τέλος, το 2009 βγήκε το reboot του Wolfenstein 3D, το οποίο ονομαζόταν Wolfenstein και μας έδειχνε ένα remaster, ένα reboot μια σύγχρονης εκδοχής του παλιού παιχνιδιού. Αυτό επίσης το είχα παίξει σε PC και έχει κυκλοφορήσει και για Xbox 360 και για PS3. Όσοι δεν το έχετε παίξει, μπορείτε να ανατρέξετε σε αυτούς τους τίτλους που σας προείπα. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντες τίτλοι, ειδικά και το πρώτο, το Return to Castle Wolfenstein. Όσοι έχετε συνδεδεμένα ακόμα τα PS2 σας, τα Xbox σας ή τα PC σας, καλά PC έχετε σίγουρα συνδεδεμένα, είναι μια πάρα πολύ καλή προσθήκη να τα παίξετε και να γουστάρετε. Λοιπόν, πού θα παίξουμε τώρα? Θα παίξουμε στο Jaguar. Και να σας πω τώρα ότι είναι και η πρώτη φορά που θα παίξω αυτό το παιχνίδι, γιατί τότε έπαιζα στο Jaguar συνδεδεμένο σε μια μονοφωνική παλιά τεχνολογία Trinitron του 92-93 έπαιζα, σε Trinitron του 92, το 1997 λοιπόν, και με καλώδιο κυρίες και εικόνα και ο ήχος δεν ήταν ποτέ τόσο καλός. Πλέον με καλώδιο RGB, το καλύτερο καλώδιο που υπάρχει για Atari Jaguar αυτή τη στιγμή στην αγορά, το έχω αγοράσει, τιμή σαν για το μηχάνημα, θα παίξω σε αυτό και θα παίξω και σε μια Trinitron 24 CRT, η οποία είναι του 2003, είναι από τα τελευταία μοντέλα που έχουν βγει και είναι από τις καλύτερες επιλογές για μένα. Να πω επίσης ότι έχω ήδη πει και στο παρελθόν ότι όλα μου τα ρετρό παιχνίδια μέχρι εποχής Dreamcast Xbox 1 τα παίζω σε CRT οθόνες με RGB aftermarket καλά καλώδια και ποτέ σε σύγχρονες 4K LCD τηλεοράσεις, γιατί δεν έχει καμία σχέση. Όπως σας είχα πει και στο επεισόδιο με το Mega Drive που είχα μιλήσει λίγο για τα RGB καλώδια, σύντομα, επειδή το έχω αμελήσει αρκετό καιρό, θέλω να κάνω και ένα επεισόδιο να σας μιλήσω για τα RGB καλώδια που έχω στις κονσόλες μου και για τη CRT τηλεόραση, συνδεσμολογίες, κάποια upscalers, κάποια Hydra multi-cards, κάποια πραγματάκια, κάποια frame master που έχει ο φίλος μου ο Ντένις, και να γίνει ένα επεισόδιο standalone δείχνοντάς σας μόνο αυτά τα πράγματα σαν how to, για να μάθετε κάτι παραπάνω σε διψάτε για μια καλύτερη ποιότητα και καλύτερο ήχο. Πάμε λοιπόν να τα συνδέσουμε μέσα και να παίξουμε Wolfenstein 3D στο Atari Jaguar. Και ξεκινάμε με το Atari Jaguar να βρεθάτε. Θέλω να συμπληρώσω ότι ο πιο βασικός λόγος που εμπνεύστηκα το σημερινό retro review είναι τα Nightmare Levels, είναι δηλαδή επίπεδα τα οποία ανακαλύπτει ο παίκτης στο Wolfenstein Old Blood, βρίσκοντας κάποια secret areas και κάποια κρεβάτια τα οποία εκεί όταν πέφτει να κοιμηθεί
Πολύ απλά ονειρεύεται το πρώτο παιχνίδι. Και μπορείτε να παίξετε λοιπόν στα πρώτα, στο πρώτο παιχνίδι, με τη διαφορά ότι έχει στα χέρια, τα χέρια του και τα άπλα που κρατάει είναι από το σύγχρονο παιχνίδι. Απλά όλο το background, το τριγύρω, το παιχνίδι είναι βασισμένο στο παλιό. Επίσης, ξέχασα να πω ότι ο απότατος σκοπός του παιχνιδιού είναι να σκοτώσετε τον Führer, τον Adolfo Hitler, στο Führer Bunker, το οποίο βρίσκεται σκαμμένο κάτω από το Reichstag. Πλέον είναι θαμμένο κατά το Reichstag, γιατί τον μπαζώσανε μετά οι Σοβιετικοί, μετά τη λήξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, το οποίο είχε και την τύχη να επισκεφθώ το 2019 σε ένα πολύ όμορφο ταξίδι που έκανα στο Βερολίνο. Για όσους λοιπόν δεν ξέρουν, ο Χίτλερ στη μάχη του Βερολίνου, όταν κατάλαβε ότι έρχονταν το τέλος και ήταν ταμπουρωμένος σε ένα state of the art bunker κάτω από τη γη. Εκεί λοιπόν, όταν οι Σοβιετικοί πιέσανε και φτάσανε στο Reichstag, πήρε μια κάψουλα υδραυγιανίου και ταυτόχρονα έριξε με το Λούγκερ του και μια βολή στο κεφάλι του. Πάμε λοιπόν να δούμε το παιχνίδι. Δεν θα παίξω με τα save μου, γιατί βλέπω τα έχει κρατήσει. Difficulty normal. Πάμε λίγο έτσι ένα new game. Εδώ βλέπουμε τώρα το intro του Roosevelt Θαρό στον Blazkowicz και ξεκινάμε. Λοιπόν, θέλω να πω ότι το παιχνίδι έχει πάρα πολύ καλά controls. Έπαιξα το Alien vs Predator και τα controls του δεν μου αρέσανε καθόλου, παιδιά. Καθόλου όμως. Εδώ τα controls είναι πολύ πιο smooth, παρότι μιλάμε με ένα D-pad και δεν έχει καθόλου, εννοείται, analog. Είναι πολύ όμορφα. Η μουσική θυμίζει εμβατήρια έτσι από εκείνη την εποχή και συγκεκριμένα τη Γερμανία. Εδώ παρατηρήστε τα γραφικά που σας έλεγα ότι το ταβάνι και το πάτωμα είναι ουσιαστικά ένα μοτίβο το οποίο καταντάει λίγο βαρετό, αλλά η τεχνολογία εκείνης εποχής δεν ήταν εφικτό να αποδώσει κάτι καλύτερα. Στο παιχνίδι μαζεύεται διάφορους θησαυρούς, οι οποίοι αρκετοί από αυτούς είναι κρυμμένοι σε secret area. Στο περισσότερο παιχνίδι το έχω βγάλει κάνοντας αυτή την κίνηση, παιδιά, τότε, όπως και οι περισσότεροι μας. Να πηγαίνουμε και να χτυπάμε τους τοίχους, μπας και ανοίξει μυστικό πέρασμα. Πιστεύω θα βρούμε κάποιο. Πάμε λίγο να προχωρήσουμε. Η ήχη του τώρα είναι το MIDI εντυπωσιακό. Να, το πρώτο μυστικό πέρασμα. Καλά το θυμόμουν. Πήραμε και το Machine Gun, το MP40, για όσους ξέρουν, ή τα Mannlicher, πάλι για όσους γνωρίζουν. Οι ήχοι θυμίζουν λίγο να κάνει pop-pop, λες και σκάει κάποιο popcorn. Σαν να σκάνε το popcorn, ναι. Αλλά μην ξεχνάτε και τις δυνατότητες γενικά. Μαζεύοντας λοιπόν θησαυρούς, μαζεύετε score για να μπορέσετε να έχετε μια έξτρα ζωή, δηλαδή να αγοράσετε ζωές και τα λοιπά, για να μπορέσετε να την παλέψετε. Το παιχνίδι εδώ στο Jaguar αποτελείται από 6 chapters και κάθε chapter συνεργάνεται τα 30 τα levels και θα νομίζαμε ότι είναι 5-6-30. Όμως το πρώτο chapter αποτελείται από 3, το δεύτερο chapter από 4 ορόφους, γιατί έτσι είναι η ονομασία τους, και όσο ανεβαίνουν τα κεφάλαια ανεβαίνουν και οι όροφοι, δηλαδή ο τελικός όροφος του Χίτλερ έχει 7 ορόφους. Ο σκοπός του κάθε chapter είναι να αντιμετωπίσει ένα mini boss ή ένα final boss, να πάρει το κλειδί του και μετά να μπορέσει να δραπετεύσει στον ανελκυστήρα για να ανέβει κι άλλο το επίπεδο. Όπως είπαμε, το Wolfenstein 3D θεωρείται ότι είναι ένα μεσαιωνικό τεράστιο κάστρο και εκεί λοιπόν υπάρχουν και πάρα πολλά επίπεδα. Στα πολύ βασικά είναι οι έξτρα λειτουργίες του χάρτη, ο οποίος είναι πολύ πιο χρήσιμος από την PC έκδοση που θυμάμαι. Δείχνει και τα μυστικά περάσματα, δείχνει που είμαστε. Επίσης υπάρχει η εναλλαγή των όπλων. Οπ, κάποιος μας ρίχνει. Μισό λεπτό να θυμηθώ πως αλλάζουμε τα όπλα μας. Ναι.
Ναι, νομίζω ότι όχι, δεν αλλάζεις τώρα τα όπλα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτή η επιλογή, γιατί έπρεπε πάρα πολλά χρόνια να παίξω. Τα όπλα ίσως μάλλον σου τελειώνουν οι σφαίρες και πας από το πιο αδύναμο, από το πιο δυνατό στο πιο αδύναμο. Εδώ όπως βλέπετε πάμε να τερματίσουμε. Δεν βρήκαμε πολλά μυστικά περάσματα. Και τελειώνουμε το πρώτο πατωματάκι. Μας δείχνει εδώ πόση ώρα κάναμε, ποσοστό εχθρό, θησαυροί και μυστικά. Παρέλειψα πάρα πολλά, έπρεπε να είχα ανοιχτό το βιβλίο. Πάμε να δούμε και λίγο παρακάτω. Οι μουσικές αλλάζουν, δεν είναι πάντα οι ίδιες μονότονες όπως θα πίστευαν κάποιοι. Υπάρχουν αρκετά tunes. Βλέπουμε πάντα την εικόνα του Χίτλερ να μας το θυμίζει, ότι θα τον πετύχουμε και στο τέλος. Εδώ πατάω τώρα, ξέρετε, για secret pass, αλλά δεν εμφανίζεται κάτι. Εδώ ένας γουρός των SS, ο οποίος ακούμε να λέει Achtung. Επίσης υπάρχει και επιλογή strafe, δεξιά-αριστερά, το κλασικό το strafe, που ήταν σε εκείνα τα shooter της εποχής. Τα όπλα, εντάξει, εμένα μου αρέσουν. Οπ, μυστικό περασματάκι. Τώρα βλέπετε τι έγινε, έγινε μεγάλη ανακάλυψη. Μας την έφερε μισόπλατα. Πάμε να πάρουμε το αίμα μας πίσω. Βέβαια, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι κάθε φορά όταν χάνουμε, ξεκινάμε με το πιστολάκι μας. Και πριν είχαμε βρει το MP40 και το χάσαμε τώρα. Επίσης πολύ εντυπωσιακά είναι τα bosses του κάθε chapter. Έχουν την πλάκα τους. Πήραμε το MP40 τώρα να γουστάρουμε. Και ακόμα εντυπωσιακός είναι ο Χίτλερ στο τέλος του παιχνιδιού. Δεν θα σας πω πως είναι, αλλά έχει την πλάκα του. Πάμε πάλι εδώ. Πολλές φορές υπάρχει μυστικό πέρασμα πάνω σε μυστικό πέρασμα, δηλαδή ανακαλύπτεται ένα καινούριο τόπο και και πολλές φορές λοιπόν υπάρχει κι άλλο, καπάκια, και τρίτη φορά θυμάμαι να έχω βρει μυστικό πέρασμα πάνω σε μυστικό πέρασμα. Εδώ βλέπουμε κάτι κοκαλάκια από τα βασανιστήρια. Θέλω να δω στα σχόλιά σας πόσοι από εσάς θα παίζατε τώρα το Wolfenstein 3D. Ή αν επίσης όσοι έχετε Super Nintendo, Jaguar 3DO, πόσοι θα ψήνατε να το πάρετε. Γενικά το παιχνίδι αυτό πιστεύω ότι είναι ορόσημο σε αυτό το είδος, όσοι τα γουστάρουν τα first person παύλα corridor shooters. Πιστεύω ότι πρέπει να το έχουν οι retro selectors και οι fans γενικά αυτού του είδους, είναι must. Τώρα μπερδευτήκαμε εδώ, πάμε. Τα save, να πω επίσης ότι δουλεύουν είτε αυτόματα είτε κάνοντας στα δικά μας slots. Και πάμε τώρα να δούμε έτσι και λίγο κάποια άλλα από τα saves που έχω, για να κλείσουμε το παιχνίδι και να δείτε και εσείς λίγο παραπάνω γραφικά. Εντάξει, νιώθω έναν εθισμό αυτή τη στιγμή και προπάντων γιατί το παίζω σε πάρα πολύ καλή εικόνα με τη CRT και το RGB καλώδιο. Άρε εποχές, άρεστε, νιάτα που ήμουνα και παίζαμε αυτά τα παιχνίδια και τώρα κοντεύουμε τα 40. Εντάξει, περάσαμε το level, οπότε κάτσα το δούμε μία έτσι. Άλλη μουσικούλα εδώ. Πάμε λίγο του γρου. Α!
Εδώ είναι final boss. Οπότε το boss του πρώτου chapter. Εντάξει, οπότε δεν θα χαλάσουμε τώρα ένα save state. Αφού το βρήκαμε, θα παίξουμε. Λοιπόν, μας έδωσε το chain gun, το οποίο είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό όπλο. Το πιο δυνατό βέβαια είναι ότι το ξεφτείς πυράβλων. Η μουσική εδώ μας προδιαθέτει ότι θα δούμε το final boss του chapter. Από εδώ ήρθαμε, λάθος. Κάτσε να συμπληρωθούμε το χάρτη μας. Οπότε συνεχίζουμε όλη ευθεία. Εδώ είναι ένα μυστικό πέρασμα. Όχι. Καλώς το! Το boss του πρώτου επίπεδου, παιδιά. Αλίπητα, σαν χταπόδι, έπεσε το πρώτο boss. Παίρνουμε το κλειδάκι μας και τελειώσαμε το πρώτο level. Λάθος, το πρώτο chapter. Για να δούμε εδώ, ναι, εντάξει, θεωρητικά τα έχουμε ανακαλύψει όλα. Μυστικό πέρασμα, και ξέρετε πως το κατάλαβα αυτό, παιδιά. Επειδή είδα τον χάρτη. Είδα ότι υπήρχε κάποιο slot εκεί, οπότε πίεσα επάνω στη σημαία και ένα power up, μια τέρμα χέρι. Να δούμε πως υπάρχει και μυστικό πέρασμα καπάκια. Όχι, δεν υπήρξε εν τέλει. Και όπως βλέπετε ξανά ο χάρτης μας δείχνει ότι ανακαλύφθηκε όλο. Πολύ σημαντικό είναι πάντως και αυτό το book. Οπ, να έχει θησαυρή εδώ για το score και για έξτρα ζωή. Το παιχνίδι ξεκινάει με 3 ζωές και φυσικά όσο περισσότερους θησαυρούς βρίσκετε, τόσο πολύ μπορείτε να κερδίσετε και καινούργιες ζωές. Perfect! Τα πήραμε όλα και φύγαμε. Και εδώ λοιπόν πάμε στο δεύτερο κεφάλαιο του παιχνιδιού, από τα 5. Θα παίξω πολύ λίγο, έτσι να δείτε και εδώ τη διαφορά στα γραφικά, πιθανόν και στους εχθρούς. Να πω ότι υπάρχουν και σκυλιά σαν εχθροί, υπάρχουν αξιωματικοί άλλοι των SS, υπάρχουν τέρατα, υπάρχουν ζόμπι τα οποία τους έχουν κάνει προσθήκες με όπλα και είναι έτσι λίγο αρκετά αστεία. Γενικά έχει την ποικιλία του, έχει την ομορφιά του. Πιστεύω το Wolfenstein 3D ότι είναι ένα παιχνίδι που δεν πρέπει τουλάχιστον άτομα κάποιες τάδε ηλικίας να μην το γνωρίζουν. Πιστεύω ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Εν τέλει αυτό ήταν, παιδιά, το επεισόδιο. Ελπίζω να σας άρεσε. Νίκος Console Hunter εδώ και δίνοντας την βαθμολογία σε αυτό το παιχνίδι θα του δώσω πολύ άνετα ένα 8 στα 10. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe όσοι είστε νέοι φίλοι του καναλιού Ιμπαλή. Τα λέμε σύντομα με ένα καινούριο επεισόδιο και μην ξεχάσετε ότι και αυτό το μήνα ταυτόχρονα κυκλοφορεί το περιοδικό Grid, το οποίο έχω γράψει το μεγάλο μου αφιέρωμα για τα retro video games. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα θετικά σχόλια που έχω εισπράξει από πραγματικά δεκάδες φίλους ή μη που με μάθανε μέσα από αυτό το περιοδικό και πολύ μεγάλος αριθμός συνδρομητών που μπήκε στο κανάλι από το περιοδικό. Σας ευχαριστώ όλους θερμά, τα καλύτερα έρχονται και μην ξεχνάτε και τα άρθρα μου στο Eternity.gr που σήμερα ή αύριο θα βγει το καινούργιο blog. Να είστε καλά, καλή συνέχεια και καλή εβδομάδα να έχετε.